Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι κοντά καλά. Εγώ παιδιά είμαι πάρα πολύ καλά και για το σημερινό βίντεο παιδιά, όπως έχετε δει, όσο έχετε μπει η Brawl Stars, έχει βγει το νέο update με τη Meg. Η Meg, για όσους δεν είχατε δει το Brawl Talk, είναι ένας legendary brawler, έχει βγει σήμερα στο shop με 700 gems. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι ο πιο OP παίκτης πιστεύω. Δεν θα κάνουμε κάποιο box opening, σήμερα θα δείξουμε φυσικά εδώ πέρα το Mega Box. Σήμερα θα σας αναλύσω ακριβώς όλα τα πράγματα που έχουν μπει στο νέο update. Να είστε και εσείς ενημερωμένοι, να ξέρετε ακριβώς τι έχει γίνει. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, γιατί πάρα πολύ σύντομα θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο box opening και από εδώ και το micro account που έχω επίσης πάρα πολλά box και από 3 season. Οπότε, άμα θέλετε να μην το χάσετε τόσο μεγάλο box opening, μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα να δούμε τη νέα παίκτρια, η οποία όπως είπα και πριν είναι η Meg. Legendary Brawler, τη βλέπετε εδώ πέρα. Είναι, ας το πούμε, είναι στο τρίο με τη Max και τον Sedge. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαν το παιδί τους, περίπου. Πάμε να κάνουμε μια try, να δούμε, να δείτε κι εσείς. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε πει ακόμα Brawl Stars, το πώς βαράει, γενικά πόσο OP είναι. Λοιπόν, όταν είναι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μικρή έτσι, δηλαδή όταν είναι σε αυτή τη μορφή της, είναι λίγο άχρηστη. Δηλαδή, βλέπετε Power 1 βέβαια, αλλά κάνει μόνο 600 damage βολή που είναι ελάχιστο. Και ξέρω, έσπασε ένα ρομπότ που θέλει πάρα πολύ. Αλλά όλο της το μαγικό, στο πούμε, όλο το πόσο OP είναι, είναι στη σούπερ της. Και αυτό γιατί, δείτε, μόλις την κάνουμε, μεταμορφώνται, ας το πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο ρομπότ που είναι σαν τον, ουσιαστικά σαν τον Σερτ, το οποίο βλέπετε βαράει πάρα πολύ διαφορετικά, το βλέπετε. Σε σχέση με πριν που ρίχνει δύο βολίτσες, το ρίχνει κάπου στις 8-9, κάπου εκεί. Ναι, οι οποίες κάνε, να δούμε πόσο damage, power 1 κάνε, εντάξει, λίγο πιο λίγο damage, αλλά και πάλι ειδικά power 10 είναι πάρα πολύ OP. Και αυτό μαγικό που έχει είναι ότι το ρομπότ γεμίζει μόνο του super, δηλαδή έχει και δικιά του super extra, η οποία βλέπετε γεμίζει μόνο της και πάρα πολύ γρήγορα, άμα δείτε. Να την γεμίσει πάρα πολύ γρήγορα. Και έχει αυτό το laser σπαθί, το πούμε, το οποίο σκάει power 1 2400 damage. Το μόνο της κακό είναι ότι το ρομπότ αυτό βλέπετε σιγά σιγά μειώνεται και χάνει, δηλαδή σιγά σιγά μειώνεται το HP που έχει, αλλιώς θα είναι σπασμένη. Και μετά μεταμορφώνεται και πάλι σε αυτήν εδώ πέρα την μικρή Max, την Meg, όπου και το Star Power ειδικά είναι πάρα πολύ OP, θα σας πω σε λίγο τι κάνω αυτά. Όπου ξαναγίνεται εδώ, ξαναγίνεται μικρή και μετά μπορεί και πάλι να ξαναγίνει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει το Star Power και το Gadget. Το gadget, παιδιά, πάμε να δούμε. Όπα, συγγνώμη, στους brawlers. Εδώ, Meg. Το gadget, παιδιά, ουσιαστικά για 5 δευτερόλεπτα δίνει στο ρομπότ της μόνο, όχι σε αυτήν, στο ρομπότ 450 health. Επειδή το ρομπότ μόνο του δεν μπορεί να χυλάρει, μόνο χάνει ζωή. Οπότε για να μπορέσει λίγο να χυλάρει, είναι μόνο το gadget που μπορεί να βοηθήσει. Και επίσης να πω ότι και. Άμα άλλοι μπρόλοι π.χ. ο Πόκο την χυλάρουνε, αντί για 700 από τα χύλαρε, ξέρω εγώ, γεμίζει 150 κάτι τέτοιο. Οπότε γενικά το ρομπότ δεν μπορεί να το χυλάρει εύκολα. Λοιπόν, και το Star Power το πρώτο ουσιαστικά βάζει μια σπίδα, η οποία όταν χάνει το ρομπότ, όταν λήξει να γίνεται Meg, μετά τη σούπερ τη, έχει μια σπίδα για 30 δευτερόλεπτα, η οποία κάνει 35% reduce στο damage. Πάρα πολύ καλό. Και το δεύτερο Star Power κάνει 1000 damage, αυτό θα δούμε όταν βγει. Λοιπόν, αυτό ό,τι αφορά την Meg, μπορεί να τύχει το νοήτα από box, είναι legendary brawler, οπότε θέλει αρκετές φθάνω για την τύχης, ή άμα θέλετε να την μπορείτε να την αγοράσετε με 700 gems από το shop. Πολύ ωραία αυτά, πάμε να και το spike. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο νέο update. Επίσης από ότι ένα έτσι bonus, ότι σε 2,5 μέρες περίπου βγαίνει το sprout, τον οποίο θα τον πάρω οπωσδήποτε. Okay. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε είναι στους brawlers και ότι άμα έχεις skin μπορείς να το αλλάζεις εδώ πέρα. Έχει και αυτό το νέο κουμπάκι εδώ πέρα που βλέπετε κάτω που δείχνει σαν κρεμάστρα, ας πούμε, που βάζει τα ρούχα. Οπό εδώ πέρα, να σας βάλω ένα brawler που έχω πολλά skin, στο Mortz ας πούμε. Όπου εδώ πέρα βλέπετε, μου δείχνει όλα τα skins που έχουμε, δηλαδή πλέον δεν διαλέγεις με βελάκι ποιο θέλεις. Θα βλέπεις κατευθείαν από εδώ πέρα ποιο θες να διαλέξεις, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Και το ωραίο που έχει αυτό το update, ας πούμε, είναι ότι μπορεί να πατήσεις εδώ πέρα το κουμπί να γίνει on. Και εδώ πέρα τι γίνεται. Άμα ξέρω εγώ,
Έχεις πολλά skins. Μπορείς να σου επιδείξει, δεν ξέρω ποιο να διαλέξει skin και δεν σου βάλει ένα τυχαίο το παιχνίδι. Μπορείς να το πατήσεις αυτό και έτσι στο μάτι σου διαλέξει τυχαίο skin. Ή για άμα έχεις πολλά skin και δεν ξέρεις ποιο θέλεις, σου διαλέγει μόνο το παιχνίδι. Και ξέρω εγώ, άμα π.χ. δεν σου αρέσει αυτός ο απλός Mortis και δεν θες τον βάλει, μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα χ, πάνω στο αυτοματικό, και δεν θα τον βάλει. Το ίδιο λέγοντας για όλα τα skins. Επίσης εδώ πέρα δείχνει, και ξέρω εγώ, άμα κάποιος στο shop skin, κάποιος στο shop σου δείχνει στην άκρη άμα θες να το αγοράσεις. Αυτό με τους μπρόλερ εδώ. Ένα το μόνο να δω κάτι, άμα ισχύει για τους... Ας πούμε στην Bibi, μου έχει βγει σήμερα το skin της Bibi νομίζω. Όχι, δεν μου το δείχνει εδώ. Να δω λίγο. Όχι, δεν μου έχει βγει, όχι, ας πούμε της Bibi. Χθες είχε βγει, όχι σήμερα. Της Bibi, ας πούμε, το δείχνει. Ναι, βλέπει, το δείχνει, οκ. Πολύ ωραίο αυτό. Επίσης το ίδιο ισχύει και για εδώ, δηλαδή π.χ. να βάλω ένα μπρόλερ που έχω skin, π.χ. τον Grow. Σου δείχνει και στην αρχική οθόνη εδώ πέρα στο lobby άμα θες να αγοράσεις και σου δείχνει σε 50.000 το grow, okay. Οπότε μπορείς να διαλέξεις και τα δίνει και από εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης μια μικρή αλλαγή εδώ πέρα, ότι το πώς διαλέγεις τα gadget και τα star power άλλαξε λίγο. Δεν είναι κακό, είναι πολύ πιο ωραίο βασικά. Αυτά με τους brawler νομίζω. Επίσης τώρα πάμε με τα pins. Μπορείς πλέον να βάζεις και pins στη club. Βλέπετε εδώ πέρα, εγώ βάλω ένα το feud του Brock. Πρέπει να το βάζει και στη club. Επίσης τώρα που το λέμε, ακούσα ότι μπαίνει και στη club, εννοείται 66 άτομα. Τους έχουμε βγάλει μερικούς, τώρα περιμένουμε για το 30, για τα 30 άτομα. Εδώ πέρα βγήκε αυτός εδώ. Εδώ, οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε πλέον μπορεί να βάζετε pins και στο chat της club. Αυτό πέρα λίγο καλό από τη μία, κακό από την άλλη, γιατί τα σπαμάρι, βλέπετε εδώ πέρα πόσο έχουν σπαμάρι. Αυτό είναι το κακό. Το πέρα είναι ωραίο βασικά. Ήθελα πολύ καιρό να βάζει και pins στη club. Απλά με κάποιο όριο πιστεύω θα ήταν πιο ωραίο. Πάμε με και τα νέα animated pins που βάλανε. Αυτό πέρα έγινε animated, δεν θυμάμαι μαμά ήτανε, πάντως εγώ τώρα το πρόσεξα. Ναι. Μετά έγιναν animated και του Stu, τα pins. Εδώ βλέπετε. Το θυμωμένο που έχω εγώ. Και το Angry. Εδώ και το απλό, το πασόρι. Το απλό, να το. Βλέπετε ότι είναι αρκετά ωραία, οκ, okay, δεν μπορώ να πω. Μετά άλλα pins του Brock, νομίζω ναι, του Mr. P ήταν ήδη, όχι νομίζω ήταν ήδη. Έγιναν animated επίσης και τα πινάκια που είναι από τα Χριστούγεννα, από τα Year Anniversary, που δεν τα έχω εγώ αυτά, αλλά έχω τα Χριστούγεννιάτικα και τα free που μας τα Χριστούγεννιάτικα, π.χ. εδώ λέτε η μπαλίτσα έγινε, το δεντράκι έγινε, εδώ πέρα όλα αυτά πέρα που έχω, βλέπετε δεν γίνανε, το έχω πέραμουν αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Έγινε και το free που μας είχαν δώσει αυτό εδώ, το οποίο είναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Και όπως είπα και τα pins τα οποία δεν τα έχω. Από κυπελάκια δεν έγινε κάποιο νέο, ναι, ούτε αυτό έγινε, ούτε αυτό, δυστυχώς. Νομίζω αυτά και με τα pins. Κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσω για τα pins είναι ότι μας έδωσαν, για όσους έχετε στο Spike, το skin του Dark Lord Spike, αυτό που είχε βγει, το που είναι σαν Star Wars ηγοφάση, σας έδωσα σήμερα ένα δωρεάν pin, το οποίο είναι exclusive μόνο για το Spike. Οπότε όσο τον έχετε να καταλάβετε τι εννοώ. Και όπως είχαν μπει και στο Brawl Talk, ακόμα δεν έχει γίνει. Ας πούμε πάνω στο Mortis που έχω το skin, το Lockability. Μπουντώ. Εδώ το Lockability Mortis. Βλέπετε άλλα exclusive μαντάκι και θα μπορείς εδώ πέρα, αν πάρεις τα 5 skins που είναι από αυτή την κατηγορία, να σου δώσει ένα πινάκι για τον κάθε brawler από αυτή τη κατηγορία. Δηλαδή, άμα έχω πηγή το skin του, αν έχω όλα τα skins, θα μου δώσει ξέρω, ένα pin στο Mortis, ένα στο Garl και όλα τα skins που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Νομίζω αυτά. Αλλά ξανά ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον στο showdown, στο αυτό που κερδίζει είναι ένα κύπελο, πλέον κερδίζει συν 2 και χάνει εννοείται συν 2. Μα να δούμε ένα ματσάκι. Τότε βγει 9 λεπτά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Θα ανοίξουμε και το Mega Box σε λίγο. Οπότε μην ανησυχείτε. Γενικά, βλέπετε, είναι μεγάλο το βιντεάκι, λίγο, είναι 10 λεπτά, αλλά σας εξηγώ τα πάντα ότι πρέπει να ξέρετε για αυτό το update. Οπότε, αν δεν ξέρετε ακριβώς τι έχει αλλάξει ή δεν ήσασταν σίγουροι, θα σας τα πω όλα εγώ σε αυτό το βίντεο. Εντάξει, αν ξεχάσω κάποιο μικρό κομμάτι, αν ξεχάσω κάτι απλό, εντάξει, λογικό είναι, δηλαδή, άμα ξέρω, δεν είδα ένα μικρό, εντάξει, λογικό είναι, δεν πειράζει. Επίσης, έγιναν και τα balance changes, δηλαδή, κάποιοι brawlers αναβαθμίστηκαν, κάποιοι μειώθηκαν, αυτά θα τα δούμε τώρα.
Πάντως έμαθα πω είναι ότι μειώθηκε επιτέλους ο Μπροκ, ο οποίος ήταν σπασμένος στην προηγούμενη season, δηλαδή μέχρι τώρα. Και αυξήθηκε αρκετά, μπορώ να πω, ο Κάρλ και η Τζάκ. Έλα, θέλω να πάρω ένα kill, να δείτε λίγο ότι δίνει συν 2. Έλα, γκρίψε παρακαλώ. Επίσης, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 10.000, οπότε όποιοι θέλετε κάντε για μια εγγραφή, εννοείται να φτάσουμε τους 10.000. Έχουμε αρκετό που θέλουμε να φτάσουμε, οπότε πιστεύω ότι τώρα που να είναι ήρθε η ώρα να φτάσουμε. Πω, είναι δύσκολο εδώ. Ωραία, πήραμε, συν 2 κατευθείαν, βλέπετε. Και θα δείτε ότι θα χάσουμε και μείον 2. Αυτό είναι μια, από τη μία καλό για να μειώσουμε λίγο το teaming. Απ' την άλλη, ξέρω, άμα βγεις τελευταίος χάνεις πάρα πολλά κύπελα. Αυτό είναι λίγο κακό. Αλλά εντάξει, όποιος θέλει το παίζει το mod είναι αναγκαστικό, εννοείται, δηλαδή υπάρχει κι άλλο showdown. Οπότε όσο όποιον δεν αρέσει μπορεί να παίζει το κανονικό. Επομένως πάμε 4 κύπελα, όχι. Κανονικά θα παίρναμε με 2, τώρα παίρνουμε 4 επειδή είναι, καταλάβετε, διπλό. Δεν μας δίνει συν 2. Αχ. Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε κερδίσαμε 6, 10, χάσαμε 2, κερδίσαμε 8 κύπελα, okay. Αυτά και με αυτό το showdown. Νομίζω ότι κάλυψα τα πάντα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Να σιγουρεύω να σας πω. Ναι, βλέπετε πέρα μπήκε και η Meg, εννοείται. Την έχουν αρκετοί. Νομίζω αυτά. Αν είναι κάτι τελευταίο, ότι εδώ πέρα μπήκε και το κουμπί Looking for a Team. Δηλαδή, άμα δεν θες οι άλλοι να σου στέλνουν και να βλέπουν ότι ψάχνεις κάποιο, ότι ψάχνεις συμπαίχτη Looking for Players, το δείχνει, ξέρω εγώ, για να μην σου στέλνουν. Αυτό, εντάξει, καλό είναι, μια καλή προσθήκη, οκ. Okay. Νομίζω τα έχω πει όλα μέχρι στιγμής, ναι, τα έχω πει τα πάντα. Οπότε πάμε να αγοράσουμε και, όχι να αγοράσουμε, να ανοίξουμε το Mega Box και το μικρό account και το μεγάλο. Πάμε πρώτα στο μικρό. Το οποίο το έχει βγει, εντάξει, 12 λεπτά, 13 θα βγει περίπου, εντάξει, μια χαρά. Όπως είπα, έχετε σύντομα μεγάλο box opening, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε. Ωραία. Έχουμε 18 coins. Έχουν και κοινές προσφορές, όπως βλέπω, ok. Πάμε έξω το free mega box. Ελπίζω μας τύχει ή κάτι, την brawler, οτιδήποτε. Για να δούμε. Έχουμε και καιρό να τύχουμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. 3, 2, 1, τίποτα. Οκ, okay, μια χαρά. Πάμε και στο μεγάλο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, που σας νοιάζει και εσάς και εμένα. Αν και έχω όλους μπρο, εκτός τώρα από τη νέα που βγήκε. Όπα. Μπήκα ξανά στο μικρό. Δώστε μου 2 λεπτάκια. Ωραία. Δεν πιστεύω να τύχουμε την αύριο λεπτά το Mega Box, αυτό είναι αδύνατον. Θέλω να τύχουμε βασικά το gadget της Sandy, του Sandy. Με νοιάζει πολύ. Ναι, αυτό. Πιθανότητα θα δούμε και μία, άντε δεν πειράζει τώρα. 0,1058 για Let's Dairy. Και Star Power 1,0493 και Gadget 2,0986. Λοιπόν, Star Power ποιο έχω να τύχω. Ένα το τέτοιο του Power Level. Της Belle νομίζω και του Gale, ναι. Ναι, με Belle και Gale. Όχι, ναι, Belle και Gale, οκ. Okay. Οπότε πάμε να δούμε τι θα τύχουμε. Να κλείσουμε και το σημερινό βίντεο. Θέλω πάρα πολύ το gadget του Sandy που ακινητοποιεί. Για να μπορείς να ανεβάσει τον Sandy. Πάμε να δούμε. Πρέπει να πίνει το πρώτο tap-tap. Όπως είπα, brawler, δεν πιστεύω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. 3, 2, 1, πατάμε. Κλείσει κάτι. 4 items. Αν είναι για 3, από τότε είχαμε κάτι σίγουρα, ναι, νομίζω. Sandy, ok. Spike. Οκ. Okay. Ναι, και είχαμε κάτι. Λίον. Και θα πω, oh my god, εντάξει. Gadget στο Sandy, αυτό ακριβώς που ζήτησα. Όπως είπα, μπρόλε, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Οπότε είχαμε το gadget που ήθελα πάρα πολύ. Τέλεια. Μια χαρά για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Πάμε να δούμε. Να τα εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαμε και το gadget πάρα πάρα πολύ ωραία. Μας έβγαινε και μια προσφορά στο shop εκεί. Οπότε αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, μια εγγραφή, σας κάλυψα τα πάντα που έγινε σε αυτό το μικρό update, μικρό αλλά ωραίο.
περιμένουμε πώς και πώς τα κλαμπ, να μειωθούν οι κλαμπ, να γίνουν πιο ωραία. Οπότε, ναι, αυτά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!